Σοκ έχει προκαλέσει στις ένοπλες δυνάμεις ο θάνατος ενός αρχιλοχία του στρατού Ξηρά στην ΚΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα μεσονύχτιες ώρες της Κυριακής, ο 40χρονος αρχιλοχίας, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Ο άτυχος αξιωματικός του στρατού φέρεται να επικοινώνει με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στο οποίο διέμενε, ζητώντας βοήθεια, αφού είχε νιώσει την έντονη αδιαθεσία. Πληροφορίες από στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι ο σπιτιονοικοκύρης βρήκε το 40χρονο στρατιωτικό μέσα στα αίματα. Η ίδια αξιωματική σημειώνει ότι ο θανάσιμος τραυματισμός του αρχιλοχία δεν οφείλεται σε αυτοπυροβολισμό. Περίπου στις 2 και 35 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο 40χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της ΚΟ με αιμορραγία. Δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν τον κρατήσουν στη ζωή και ο άτυχος αρχιλοχίας εξέπνευσε στις 3 και 7 πρώτα λεπτά. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει ότι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 21 Μαΐου 2018 ο αρχιλοχίας τεθωρακισμένων ΤΑΒ ΔΕΛΤΑ, άγαμος που υπηρετούσε σε μονάδα της 80ης Ανώτερης Διοίκησης Σταγμάτων Εθνοφυλακής, μεταφέρθηκε περί τις 2 και 35 με αιμορραγία στο Γενικό Νοσοκομείο της ΚΟ, όπου και εξέπνευσε στις 3 και 7 πρώτα λεπτά. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στους οικείους του.